θυμάστε καλά, έχουμε φυσική. Λοιπόν, ανοίξτε τα βιβλία σας στη σελίδα 93, κεφάλαιο ο ήχος. Τι πάθατε, γιατί μαρμαρώσατε? Κυρία, είναι κάτι γραμμένο στο πίνακα. Ποιος το έγραψε αυτό? Θα ρωτήσω μία φορά ακόμη, ποιος το έγραψε αυτό? Κανείς? Λοιπόν, ωραία. Ανοίξτε τα τετράδια σας, θα γράψουμε διαγώνισμα στη φυσική. Κεφάλαιο ο ήχος. Ταχύτητα του ήχου, είδη ηχητικών κυμάτων, όλα. Κυρία, δεν βγαίνει. Είναι αίμα, έτσι? Ναι, ναι, αίμα είναι. Σιγά μην είναι αίμα. Πλάκα μας κάνουν. Θα σταματήσετε τις ανοησίες. Ανοίξτε τα τετράδια σας, ορίστε. Κυρία, ένα σημείωμα. Έχω κι εγώ ένα. Αν θέλετε να παραμείνετε ζωντανοί, ελάτε στην τουαλέτα την ώρα του διαλύματος. Σίγμα. Ποιος είναι αυτός ο σίγμα? Αχ, δεν μπορώ. Θα ξεκινήσουμε τη μέρα με βλακίες. Καλά, δεν φοβάσαι? Όχι, δεν φοβάμαι. Κάποιος το κάνει. Ορίστε, έχω κι εγώ ένα. Φάντασμα delivery, πρώτη φορά ακούω. Κυρία, η αίθουσα είναι στοιχειωμένη. Το είδα σε μια ταινία. Αν νυχτισμένη πάνω σε νεκροταφείο, τότε... Την βάψαμε. Κυρία, μου σου πρέπει να αλλάξουμε αίθουσα. Είτε είναι χτισμένη πάνω σε νεκροταφείο, είτε όχι, το διαγώνισμα δεν το γλιτώνεται. Αρχίζουμε να γράφουμε. Τουαλέτες στην ώρα του διαλύματος. Ναι, αλλά ποιες τουαλέτες, των αγοριών ή των κοριτσιών? Άμα δεν ξέρουμε, εγώ θα φύγω. Χοντρέ, από εδώ δεν φεύγει κανείς ό,τι και αν γίνει. Θα μείνουμε μαζί. Θα μείνουμε μαζί. Λοιπόν, Ρούλη, σου κάνω τη χάρη να μπεις πρώτος. Ναι, τι εγώ? Γιατί μόνο εσύ μπορείς να το τρομάξεις αυτό, ό,τι και αν είναι. Άντε όρμα, γιγαντά, είμαστε μαζί σου. Άντε σπάντα. Άντε, θα έρθουνε! Κλείστε την πόρτα. Είδατε, δεν τρέχει τίποτα. Μπορεί να είναι σε άλλες τουαλέτες, στην αγοριών. Έλα, αλήθειες. Άντε, πάμε. Κάτι ακούω. Εγώ μπορώ να φύγω. Κάτσε εδώ, ρε. Το ακούω κι εγώ. Από εδώ έρχεται. Είμαι ο Σαράτης. Ποιος το είπε αυτό? Το καζανάκι! Και θα πεθάνετε όπως πέθανα κι εγώ. Τι έγινε, ρε? Ο Σαράντης. Ποιος είναι ο Σαράντης? Ο Σαράντης είναι στο μπάνιο. Ποιος είναι ο Σαράντης? Ένα παιδί που πέθανε στο σχολείο. Βλακίες είναι αυτές, τι βλακίες, φύγε από εδώ. Ωραίο σπίτι, τίποτα δεν μας λείπει, μέχρι και φαντάσματα έχουμε. Θανάση, μπορείς να μου εξηγήσεις τι αηδίες είναι αυτές? Ναι, μπορείς. Μάρκος, ορκίζομαι, δεν έχω καμιά σχέση με αυτό. Κάτι ακούω. Τίποτα. Ανησυχήσαμε γιατί ακούσαμε πολύ από αυτόν όλο. Είμαι ο Σαράντης. Βοήθεια! 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 Τι είπαμε? Θέλει να με σκοτώσει. Από πού έρχεται αυτή η φωνή? Δεν θέλω να μάθω. Θα πεθάνετε. Είμαι ο Σαράντης. Και θα πεθάνετε. Το ήξερα. Ορίστε ο περίφημος Σαράντης. Έχει μπει στη σάκα του Θανάση. Τώρα θα το διαπιστώσουμε. Ολόκληρο μαγαζί με τρίξικος, ψωνάρα. Ακόμα και ψεύτικο αίμα. Κοίτα. Θα πεθάνετε. Είναι ηχογραφημένο. Λες να εννοεί τον μπαμπά. Βεργιανάκη, μη φοβάσαι. Είναι ψέματα. Άντε, σήκω να αλλάξεις να φύγουμε και σου υπόσχομαι πως αν εσύ κατουρίθηκες από το φόβο σου, αυτός θα χεστεί. Στο υπογράφω. Σαράντη, είσαι εδώ. Εμφανίσου μέσα από κάποιον από εμάς. Ποιος με φωνάζει? Σαράντη, εσύ είσαι? Ναι, τι θέλεις? Θέλουμε να σε βοηθήσουμε. Εσύ σε μένα? Ρε φλάκα, τι κάνεις? Αυτή είμαι εγώ, δε.
Ποιος με φωνάζει! Ποιος με φωνάζει! Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, δεν αστείο, ε! Κόφτε το! Ποιος το κάνει αυτό! Σαράντι, σε φωνάξαμε γιατί ξέρουμε ότι είσαι παγιδευμένος ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Και θέλουμε να σε βοηθήσουμε να βγεις από εκεί. Δεν μπορώ να βγω! Γιατί? Γιατί υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Να πεθάνει ένα άλλο παιδί. Και πιστεύω ότι το έχω βρει. Μπορείς να μας πεις ποιος? Το λένε Θανάση. Παπά! Βοήθεια, παπά! 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 Είδες, Γιαννάκη μου, στο είπα ότι θα τον κάνω να χεστεί. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά οι χοντρές πλάκες πληρώνονται. Παπά!